Λοιπόν, σήμερα είναι μια σημαντική μέρα για το Επιμελητήριο και για το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Πιστεύουμε στη συνεργασία που πρέπει να έχουν οι επιχειρήσεις με το Πανεπιστήμιο στο να αναπτύξουν καλύτερα και την καινοτομία αλλά και τις δράσεις τους. Η εποχή περπατάει πολύ γρήγορα. Πρέπει να αναβαθμίσουμε γενικότερα τις επιχειρήσεις μας, ιδιαίτερα στον ψηφιακό μετασχηματισμό ο οποίος επέρχεται, και πιστεύω ότι η συνεργασία με το Επιμελητήριο θα είναι αρκετά δημιουργική και αποτελεσματική για τα μέλη του Επιμελητηρίου Ηρακλείου και για τους απόφοιτους φοιτητές, ότι είναι αυτοί οι οποίοι θα συνεργαστούν και θα τους δοθεί η ευκαιρία να συνεργαστούν μαζί μας. Για το σκοπό αυτό υπογράφουμε και σήμερα ένα μνημόνιο, το οποίο αποτελεί έτσι ένα βασικό μπούσουλα στο πού θα στηρίζεται αυτή η συνεργασία μας, για να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη και να έχει και τα αποτελέσματα που πρέπει να έχει. Άλλη μια προσπάθεια στην κατεύθυνση της εξωστρέφειας που ακολουθεί το Πανεπιστήμιο Κρήτης. Το Πανεπιστήμιο Κρήτης με ιδιαίτερη ευλάβεια, σε εισαγωγικά θα έλεγα, ακολουθεί μια εξωστρεφή πολιτική, και στο πλαίσιο αυτό είναι η υπογραφή της σημερινής του Μνημονίου Συνεργασίας με το Επιμελητήριο Ηρακλείου. Σκοπός είναι να ενισχύσουμε την νεοφυή καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Η μεγάλη μεταβολή στην δυνατότητα που μπορεί το Πανεπιστήμιο σε σχέση με το παρελθόν να προσφέρει στην κατεύθυνση αυτή είναι η λειτουργία ενός καλά οργανωμένου γραφείου μεταφοράς τεχνογνωσίας, το οποίο έχει αρχίσει να χτίζεται από το 2020 και μετά. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι οι δράσεις που θα προκύψουν από αυτά που πολύ αναλυτικά περιγράφονται στο Μνημόνιο Συνεργασίας θα είναι μια έμπρακτη απόδειξη πώς η γνώση μπορεί να είναι χρήσιμη στην κοινωνία μέσα και στην οικονομία, μέσα από την υγιή, την νεοφυή επιχειρηματικότητα. Δίνουμε μεγάλη σημασία και προσδοκούμε αποτελέσματα να έχουμε από αυτήν την συμφωνία, από αυτό το μνημόνιο, και μένει ο χρόνος να αποδείξει πώς αυτό θα το δει και ο κόσμος στην πράξη.